μεγάλης έκτασης βυθισμένο οικισμό της 3ης χιλιετίας π.Χ. έφερε στο φως η έρευνα της εφορίας εναλλείων αρχαιοτήτων και του Πανεπιστημίου της Γενέβης, στον όρμο Κοιλάδα στην Αργολίδα. Η έρευνα ξεκίνησε πέρσι στην θαλάσσια περιοχή του σπηλαίου Φράχθη με την αποστολή Terra Submersa και το ηλιακό σκάφος Planet Solar. Η επιστημονική ομάδα αναζητά ίχνη προϊστορικής ανθρώπινης δραστηριότητας στην ανατολική πλευρά του Αργολικού κόλπου. Η φετινή ερευνητική περίοδος επικεντρώθηκε στην παραλία Λαμπαγιανάς, όπου είχε εντοπιστεί προϊστορικός οικισμός. Ο οικισμός έχει έκταση τουλάχιστον 12 στρέμματα και ήταν οχυρωμένος και παραθαλάσσιος. Εντοπίστηκε επίσης τμήμα του οχυρωματικού τείχους καθώς και δεκάδες λίθινα εργαλεία. Η έρευνα αναμένεται να δώσει ενδιαφέροντα στοιχεία για την κατοίκηση, το εμπόριο και την ναυτιλιακή δραστηριότητα της περιόδου, ενώ η ερευνητική ομάδα θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα της έρευνάς της στο κοινό στις 16 και 17 Αυγούστου με επισκέψεις κολυμβητών στον όρμο Λαμπαγιανάς.